Public School. Άσκηση 3, σελίδας 92, του κεφαλαίου 6-2. Λόγος 2 αριθμών, αναλογία. Σε μια φωτογραφία, το ύψος ενός ανθρώπου είναι 4 εκατοστόμετρα, ενώ το πραγματικό του ύψος είναι 1,76 μέτρα. Πόσο έχουν σμικρυνθεί όλα τα αντικείμενα της φωτογραφίας? Για να βρούμε λοιπόν τη σμίκρυνση της φωτογραφίας, αρκεί να βρούμε πόσο έχει σμικρυνθεί ο άνθρωπος. Το ύψος λοιπόν του ανθρώπου. Επομένως, για να βρούμε εμείς τη σμίκρυνση μιας φωτογραφίας ή μιας εικόνας, θα πρέπει να πάρουμε τον λόγο της πραγματικής απόστασης. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε το λόγο της πραγματικής απόστασης προς την απόσταση στη φωτογραφία, προς την απόσταση των δύο σημείων που μετράμε εμείς στην εικόνα. Άρα λοιπόν, για να βρούμε τη σμίκρυνση των αντικειμένων, είπαμε παίρνουμε λόγο της πραγματικής απόστασης προς την απόσταση της εικόνας, προς την απόσταση της φωτογραφίας. Δηλαδή, εδώ που εμείς έχουμε μετρήσει το ύψος ενός ανθρώπου, για να βρούμε τη σμίκρυνση, θα πρέπει να πάρουμε το λόγο του πραγματικού ύψους του ανθρώπου προς το ύψος που μετράμε εμείς στη φωτογραφία. Προς, λοιπόν, ύψος φωτογραφίας. Τι πήραμε λοιπόν εδώ? Πήραμε τον λόγο του πραγματικού ύψους προς το ύψος της φωτογραφίας. Έχουμε πει ότι εάν θέλουμε εμείς να πάρουμε λόγο του α, μιας ποσότητας α προς μια άλλη ποσότητα β, αυτός ο λόγος είναι ίσος με α διά β. Άρα, όταν εμείς παίρνουμε λόγο της πραγματικής απόστασης, λόγο δηλαδή του πραγματικού ύψους προς το ύψος που μετράμε στη φωτογραφία, θα πρέπει να πάρουμε αυτό εδώ το κλάσμα. Πραγματικό ύψος προς ύψος φωτογραφίας. Αλλά θα πρέπει, για να πάρουμε εμείς το λόγο δύο μεγεθών, αυτά τα μεγέθη, αυτές οι αποστάσεις, να μετριούνται με την ίδια μονάδα μέτρησης. Βλέπουμε ότι στη φωτογραφία το ύψος είναι ίσο με 4 εκατοστόμετρα. Ενώ στη πραγματικότητα το ύψος του ανθρώπου είναι 1,76 μέτρα. Και εδώ τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχουμε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Πρώτη μας κίνηση λοιπόν είναι να τα μετατρέψουμε στην ίδια μονάδα μέτρησης. Θα μετατρέψουμε λοιπόν το 1,76 μέτρα σε εκατοστόμετρα. Ένα μέτρο γνωρίζουμε ότι είναι ίσο με 100 εκατοστόμετρα. Άρα από εδώ προκύπτει 1,76 επί 100 εκατοστόμετρα, δηλαδή 176 εκατοστόμετρα. Και πλέον μπορούμε να πάρουμε τον λόγο του πραγματικού ύψους προς το ύψος του ανθρώπου στη φωτογραφία. Θα είναι λοιπόν ίσο με, τι παίρνουμε για αριθμητή, έχουμε το πραγματικό ύψος του ανθρώπου. Θα έχουμε λοιπόν 176 εκατοστόμετρα προς το ύψος του, το ύψος που μετράμε στη φωτογραφία. Προς δηλαδή 4 εκατοστόμετρα. Άρα λοιπόν ο λόγος που ψάχνουμε για να βρούμε τη σμίκρυνση που γίνεται στη φωτογραφία είναι ο λόγος του πραγματικού ύψους του ανθρώπου προς το ύψος του ανθρώπου στη φωτογραφία. Παίρνουμε λοιπόν 176 διά 4 και αυτό λοιπόν είναι ίσο με 44. Από εδώ λοιπόν συμπεραίνουμε ότι η σμίκρυνση είναι ίση με 44, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα της φωτογραφίας έχουν σμικρυνθεί 44 φορές. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, λέμε ότι όταν θέλουμε εμείς να βρούμε το λόγο μιας ποσότητας, μιας απόστασης α προς μια άλλη απόσταση, προς μια άλλη ποσότητα β, αυτός ο λόγος έχουμε πει ότι ουσιαστικά είναι το πηλίκο των δύο αυτών ποσοτήτων. Άρα λοιπόν θα πάρουμε α προς β. Και συγκεκριμένα, για να βρούμε τη σμίκρυνση
που γίνεται σε κάποιο αντικείμενο της Μύκνης που έχει μια φωτογραφία, που έχει μια φωτοτυπία, που έχει ένας χάρτης. Θα, για τη Μύκνη λοιπόν παίρνουμε τον λόγο της πραγματικής απόστασης που μετράμε προς την απόσταση που μετριάμε στην εικόνα, στην φωτογραφία. Άρα λοιπόν, εδώ για να βρούμε τη Μύκνηση, παίρνουμε τον λόγο του πραγματικού ύψους του ανθρώπου προς το ύψος που μετράμε στη φωτογραφία. Και έτσι λοιπόν προκύπτει ότι η σμίκρινση είναι ίση 44, έχουν σμίκρινθεί δηλαδή τα αντικείμενα 44 φορές. Ουσιαστικά αυτό που παίρνουμε για τη σμίκρινση είναι το αντίστροφο που παίρνουμε για την κλίμακα. Για να θυμηθούμε, είχαμε πει ότι η κλίμακα είναι ο λόγος της απόστασης που μετριάμε εμείς σε μία εικόνα προς την πραγματική απόσταση. Άρα λοιπόν και την κλίμακα να βρίσκαμε, θα μπορούσαμε να πούμε πώς είναι η σμίκρινση. Μεγάλη προσοχή όμως, κλίμακα και σμίκρινση είναι μεγέθη αντίστροφα. Δηλαδή, σμίκρινση είναι 44, η κλίμακα θα έβγαινε ίση με τι, με 4 προς 176, δηλαδή με 1 προς 44. Όπου είχαμε πει ότι το 1 προς 44... Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα εκατοστόμετρο της φωτογραφίας αντιστοιχεί σε 44 εκατοστόμετρα στην πραγματικότητα. Ένα εκατοστόμετρο δηλαδή ύψος αντιστοιχεί σε 44 εκατοστόμετρα πραγματικού ύψους του ανθρώπου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η σμίκρινση είναι κάτι το αντίστροφο από την κλίμακα. Δεν θα μπερδεύουμε λοιπόν, για να υπολογίσουμε την κλίμακα παίρνουμε λόγο της απόστασης που μετράμε στην εικόνα, στη φωτογραφία, προς την πραγματική απόσταση. Ενώ για να βρούμε την σμίκρινση, για να βρούμε τη σμίκρινση ενός αντικειμένου, παίρνουμε τον λόγο της πραγματικής απόστασης προς την απόσταση που μετριάμε στην εικόνα.